Μπατσινίλας για τον Δημόπουλο, φτάνει μπάρα τελικά στον Ζάετς. Άνοιγμα του Ζάετς, έγινε η σέντρα σουτ, φεύγει από τον Μανίκα και η μπάλα είναι στα δίκτυα. Ο Γεωργακόπουλος έκανε με το αριστερό μια σέντρα, πολύ φάλτσο. Έχασε την μπάλα ο Μανίκας και στο 87 έγινε το Παναθηναϊκός Πανιώνιος 6-2. Πλάγιο τώρα υπέρ του Παναθηναϊκού με τον Χατζή Αθανασίου μέσα στην περιοχή. Ανάποδο ψαλίδι και γκολ από τον Γεωργακόπουλο. 7-1 και ένα εκπληκτικό σουτ. Ανάποδο ψαλίδι από τον Γεωργακόπουλο και το 7-1 υπέρ του Παναθηναϊκού. Το 28 λεπτό, Παναθηναϊκός Παναχαϊκή 7-1. Πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού λοιπόν με τον Γεωργακόπουλο. Γεωργακόπουλος που κέρδισε το πέναλτι στην ανατροπή του από τον Γιώτη. Γεωργακόπουλος και 8-1. Γεωργακόπουλος τώρα για τον Παναθηναϊκό. Πάντα Γεωργακόπουλος. Γεωργακόπουλος σε καλή θέση θα κάνει το σουτ και γκολ. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Γεωργακόπουλο από τη μεγάλη περιοχή. Αντωνίου πήρε την μπάλα. Γίνεται η σέντρα και το 3-1 από τον Γεωργακόπουλο. Γεωργακόπουλος που είχε χάσει κάποια γκολ. Εδώ σε αυτή τη σέντρα πετάγεται ανάμεσα στην άμυνα της Λάρισας και καθώς συμπληρώνουμε το 60 λεπτό, ο Πάρης Γεωργακόπουλος κάνει το Λάρισα 1, Παναθηναϊκός 3. Γεωργακόπουλος έτοιμο είναι να εκτελέσει το πέναλτι και είναι η ισοφάριση για τον Παναθηναϊκό από το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γεωργακόπουλου. Στο τέταρτο κόρνερ του Παναθηναϊκού ο Γεωργακόπουλος. Δεν βγαίνει ο Ράντος, τελικά η μπάλα καταλήγει απευθείας στα δίχτυα από αυτό το κόρνερ του Γεωργακόπουλου και έχουμε το 1-1 στο 20 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Ξανά η φάση, κάνει το κόρνερ ο Γεωργακόπουλος, η μπάλα παίρνει φάλτσο, δεν βγαίνει ο Ράντος που ξεγελιέται και η μπάλα καταλήγει στη δεξιά του γωνία για να γίνει το 1-1. Θέλω να μου πεις πόσο δύσκολο είναι ένα γκολ από απευθείας χτύπημα κόρνερ και πόσο μεγάλη ικανοποίηση προσφέρει στο σκόρερ. Η ικανοποίηση γενικά από οπουδήποτε και να βάλει γκολ είναι μεγάλη. Και ιδιαίτερα όταν το αποτέλεσμα είναι 1-1. Τώρα χρειάζεται και ικανότητα, χρειάζεται και τύχη. Στο ποδόσφαιρο πάντα χρειάζεται και τύχη. Και τέχνη ίσως. Ναι. Έτοιμος να κάνει το σουτ. Καλοτραβηγμένο κόντρα και 2-1. 2-1 για τον Παναθηναϊκό. Μια περίεργη τροχιά της μπάλας μετά το χτύπημα φάουλ από τον Γεωργακόπουλο. Η μπάλα χτύπησε στα σώματα των αμυντικών της Λάρισας. Άλλαξε πορεία. Και το 2-1 για τον Παναθηναϊκό. Φραντζέσκος και Βαζέχα. Μέσα στην περιοχή ο Βαζέχα για τον Φραντζέσκο. Καθυστερεί ο Φραντζέσκος. Γυρίζει τελικά στον Γεωργακόπουλο. Σουτ και 5-0. Σε 2 λεπτά. Πρώτα ο Κώστας Φραντζέσκος. Αμέσως μετά ο Γεωργακόπουλος. Και το σκορ γίνεται 5-0. Σαραβάκος που συγκλίνει προς την περιοχή. Πάντα ο Σαραβάκος βγάζει για τον Γεωργακόπουλο. Ο Γεωργακόπουλος που κάνει το σουτ. Την μπάλα είναι γκολ. Ένα θαυμάσιο γκολ από τον Πάρη Γεωργακόπουλο στο 38 λεπτό. Από την ωραία προσπάθεια του Σαραβάκου από αριστερά, η παλιά για τον Γεωργακόπουλο που κοντρολάρει, κάνει ένα πολύ έξυπνο σουτ και νικά το δοξάκι για δεύτερη φορά. Παναθηναϊκός Ιωνικός 2-0 λοιπόν στο 38 λεπτό. Ο Σαραβάκος που έχει χώρο για να κινηθεί, η παλιά του για τον Μαραγκό. Η σέντρα του Μαραγκού σε θέση βολής ο Αντωνίου. Θα πλασάρει, θα κάνει το σούτο ο Γεωργακόπουλος και το γκολ. Είναι το γκολ του Παναθηναϊκού 16 λεπτά πριν τελειώσει ο αγώνας. Ήταν η αντεπίθεση με τον Σαραβάκο, η παλιά του στο Μαραγκό. Ο Μαραγκός γύρισε την μπάλα στο Γεωργακόπουλο. Ο Γεωργακόπουλος σούταρε με δύναμη. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-0. Προσπαθεί να γυρίσει στο Μαρτσέλο. Έρχεται γρήγορα ο Κουρμπανάς και κάνει μια παλιά για τον Γεωργακόπουλο. Να ο Παναθηναϊκός τώρα στην αντεπίθεση. Τρεις παίκτες του με έναν της Ξάνθης. Κάνει το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Ένα πολύ όμορφο γκολ από τον Γεωργακόπουλο σε αυτή την αντεπίθεση, την ξαφνική αντεπίθεση του Παναθηναϊκού. Είδε τον Γεωργούση να βγαίνει έξω από την εστία του. Τον πλάσερε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Παναθηναϊκός με την εκνοή του αγώνα κάνει το 3-1 με αυτό το ωραίο γκολ του Γεωργακόπουλου. Ο Αποστολάκης βλέπει τον Γεωργακόπουλο. Το σούτ τελευταίο καρκαμάνης εκτός εστίας στο 2-0 του Παναθηναϊκού.